Πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με άλλη μια σημαντική κυρία της ζωής σου. Μιλώ για την σύντροφο και συνοδοιπόρο της ζωής σου, την εξαιρετική ηθοποιό, την Άννα Μονογιού. Είστε μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Κυρία Μονογιού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είστε ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους, μία από τις ελάχιστες γυναίκες που μπορούν να μας μιλήσουν όχι μόνο για τον καλλιτέχνη Τσακνή, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέσα από τη μουσική του τον ξέρουμε όλοι, αλλά και για τον σύντροφο, τον πατέρα, τον παππού, τον άνθρωπο. Ανούλα, πρόσεξε, θα βρεις. Ό,τι μου πες, Διονύση μου, δεν θα ξεφύγει το σενάριο. Έχει σενάριο. Θα υπηρετήσει το κείμενο. Θα υπηρετήσω πιστά το κείμενο, γιατί με τη συνέπεια έχει ένα θέμα. Ο Διονύσης είναι μεγαλείο. Όταν τον πρωτογνώρισα τον Διονύση, μετά από λίγο καιρό που ήμασταν μαζί, διαπίστωσα ότι είπα ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ θα είμαι χαρούμενη και το σημαντικότερο είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ αποκλείεται να πλήξω. Του έχω μεγάλη εκτίμηση του Διονύση. Αυτό το αποκλείεται να πλήξω είναι νόμισμα διπλής όψεως. Γιατί πλήττουμε ή δεν πλήττουμε καμιά φορά και με, πώς να το πω τώρα, και με αρνητικές πτυχές της προσωπικότητας του συντρόφου μας. Δηλαδή δεν πλήττεις, για παράδειγμα, αν έχει, όπως είπε η βαφτιστήρα του, μόνιμα νεύρα. Δεν έχω. Μόνιμα. Όχι μόνιμα. Τα νεύρα του Διονύση κρατάνε 5 λεπτά. Εκρήγνεται και μετά του περνάει. Και λες, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Τι έγινε, τόσο γρήγορα σου πέρασε. Όχι, του Διονύση του έχω μεγάλη εκτίμηση, γιατί πέρα από τη δική μας σχέση που θα μπορούσα να πω ότι πόσο ωραία νιώθω μαζί του, γιατί είναι ένας υπέροχος σύντροφος, εγώ το Διονύση τον παρατηρώ πώς είναι με τους τρίτους, πώς είναι με τους συναδέλφους του και είναι ένας... στη δουλειά του είναι υπέροχος, δηλαδή ο τρόπος που συμπεριφέρεται και εκτιμάει και σέβεται τον άλλο είναι αξιοθαύμαστος. Ο Διονύσης δεν ξέρει τι θα πει ανταγωνισμός. Έχει φίλους από τα μαθητικά του χρόνια που ζουν στην Καρδίτσα και τους συναντάμε πολύ συχνά. Έχει φίλους κολλητούς από τα φοιτητικά του χρόνια, όπου εκεί γίνονται πάλι φοιτητές. Και τον βλέπω και κυρίως πώς είναι με τα παιδιά του. Ο Διονύσης είναι παρόν σε όλα και στα πάντα. Ενώ είναι ένας πρωινός τύπος όπου ξυπνάει, μπαίνει στο γραφείο του, όπου το γραφείο του είναι στο σπίτι, και αρχίζει και μελετάει, δεν δουλεύει, λέει, μελετάει. Και όντως μελετάει, γιατί διαβάζει καθημερινά, γράφει καθημερινά. Έχει πάντα το χρόνο να συζητήσει, να βγει έξω, να μιλήσει με τα παιδιά του, να δει τι θέματα έχουν ή τι προβλήματα έχουν προκύψει ή να ακούσει τα νέα τους. Είναι πάντα παρόν. Σου τραγουδάει ποτέ αυτός ο τύπος? Όχι. Όχι, όχι. Ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το πω, αλλά όταν τραγουδάει κάποιες στιγμές, κοροϊδεύει, ας πούμε, τα τραγούδια του. Τα υπονομεύει. Τα υπονομεύει και αλλάζει και στίχους. Αυτούς τους στίχους δεν μπορώ να τους πω δημοσίως, δυστυχώς. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είμαι μαθητής του Λευτέρη. Κάνω αυτά που κάνει ο Λευτέρης. Γιατί, όπως ξέρεις, έχω κι εγώ με τον Λευτέρη επαφή πολλών ετών. Είναι επομένως... Γελάμε και... πολύ με τον Διονύση. Έχει πολύ χιούμορ. Είναι και το χιούμορ του, λοιπόν, σημαντικό και διανθίζει τη ζωή σας, την κοινή σας ζωή. Ναι. Και αν έπρεπε εντελώς οπωσδήποτε να μας πείτε και ένα αρνητικό του, τι θα λέγατε? Ο Διονύσης δεν μου γράψε αρνητικά, να πω. το σενάριο δεν έχει αρνητικά. Αλλά και τα λίγα, γιατί και οι άνθρωποι ζούμε και λίγο με τις αντιφάσεις μας.
Και αυτό το λέει ο Διονύσης που έχει απίστευτη συνέπεια και με την ιδεολογία του και με τους αξιακούς του κώδικες και με τα πιστεύω του. Και... Όχι, το αρνητικό του είναι ο Ολυμπιακός. Για μένα. Αυτό είναι αιτία διαζυγίου. Λοιπόν, κόψτε την. Ολυμπιακός. Κόψτε την. Είναι αιτία διαζυγίου. Κόψτε την τώρα. Όχι, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά νομίζω ότι όποτε έχει Ολυμπιακό μαζευόμαστε όλοι στο σπίτι, έρχονται και τα παιδιά του και περισσότερο νομίζω ότι μαζευόμαστε όλοι μαζί, όχι για να δούμε τον Ολυμπιακό, για να δούμε τις αντιδράσεις του Διονύση. Ότι, στον τελικό τι έκανε, όταν σηκώσαμε το ευρωπαϊκό τι έκανε. Εντάξει. Ωραίες, υπέροχες στιγμές. Δεν θέλω να τον εκθέσω πολύ. Τον αγαπάω. Ευχαριστούμε θερμά. Αλλά όλοι μαζευόμαστε για να δούμε τις αντιδράσεις του. Πολύ, τις αντιδράσεις. Γερός, δυνατός και ελεύθερος. Ευχαριστούμε πολύ την εξαιρετική ηθοποιό, την κυρία Άννα Μονογιού. Και έχω εγώ τώρα δύσκολη ερώτηση για σένα. Δύο καλλιτέχνες μαζί, στο ίδιο σπίτι. Δύο άνθρωποι της τέχνης σε μία σχέση. Τι σας προσγειώνει? Αυτό μου μοιάζει το πράγμα ότι δεν πατάει καλά στη γη. Πατάει καλά λόγω της Άννας κυρίως. Η Άννα ένα πλάσμα, μόνο έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ένα πλάσμα που μπήκε στη ζωή μου και την άλλαξε. Και την άλλαξε όχι επιβιώκοντας να το κάνει, που αυτό συμβαίνει στις σχέσεις. Η Άννα άλλαξε τη ζωή μου διότι εγώ αναγκάστηκα να παρακολουθήσω τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που αγαπάει, τον τρόπο που προσεγγίζει τη ζωή στο σύνολό της. Έφερε χαρά στη ζωή σου. Έφερε χαρά και ταυτόχρονα έφερε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Συναντηθήκαμε στη μία ανταγωνιστικότητα. Ούτε η Άννα είναι ανταγωνιστική καθόλου, αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που τη θεωρούν από τις πιο σημαντικές της γενιάς της ηθοποιούς, αν όχι την πιο σημαντική, η Άννα δεν γνωρίζει τη λέξη ανταγωνισμός. Αυτό ούτε στη δουλειά της, ούτε στη ζωή. Αυτό είναι ένα υπέροχο πράγμα. Σου δίνει πεδίο ελευθερίας. Σου δίνει χώρο. Δεν έχει τον κίνδυνο καμιά φορά, Διονύση, αυτό να σε υποτιμήσουν οι άλλοι? Δεν μας αφορά. Να μη σου δείξουν το σεβασμό που πρέπει. Δεν μας αφορά. Είναι η γνώμη των άλλων, λέει η Άννα, η οποία δεν αλλοιώνει το τι πραγματικά είμαστε. Τι είσαι και τι είμαι. Ναι, θέλω να πω ότι... Δύσκολη άσκηση. Αυτή. Δύσκολη άσκηση. Έχουμε δουλέψει με την Άννα μαζί. Η Άννα μπήκε στη ζωή μου πριν από 12 χρόνια, όντως, όπως είπα, και πραγματικά την άλλαξε. Της έδωσε μια άλλη διάσταση. Έχουμε βρεθεί από τότε σε αρκετές δουλειές. Το κριτήριό της, ναι, για μια καινούργια σου δουλειά το εμπιστεύεσαι? Δηλαδή απόλυτα. Ζητάς να ακούσει απόλυτα τις μουσικές σου και απόλυτα να σου πει? Και έχει ένα ένστικτο απίστευτο. Ένα απίστευτο ένστικτο στα τραγούδια και κάποιες παρατηρήσεις που κάνει. Μπορούσε να τις κάνει ένας μουσικός. Και τις κάνει ένα αυτή το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο, υποτίθεται, και εξειδικευμένο μάλλον, όχι εκπαιδευμένο. Εξειδικευμένο. Εξειδικευμένο στη μουσική. Αλλά απαντώ στο θέμα της πώς δύο καλλιτέχνες μπορεί να είναι μαζί στο ίδιο σπίτι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλους. Ξέρω ότι στο δικό μας σπίτι υπάρχει αρμονία. Το ρωτώ γιατί η αίσθηση που έχουμε οι περισσότεροι είναι ότι οι καλλιτέχνες είναι αερικά. Είναι... Όχι. Οι καλλιτέχνες είναι ένα άλλο πράγμα. Που και η Άννα αυτό το υιοθετεί και εγώ. Είμαστε δύο σκληρά εργαζόμενα άτομα. Κάνουμε μια εργασία. Ο καλλιτέχνης δεν είναι αυτό που έλεγε το υπέροχο τραγούδι του Χατζηδάκη με τη φωνή του Χόρν. Ηθοποιός σημαίνει φως. Ηθοποιός σημαίνει φως, νερό, τηλέφωνο, ενίκιο. Ενίκιο. Σωστά, σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Πολύ σωστά. Αυτό είναι ο καλλιτέχνης. Πάντα είχα μία τελείως διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την επικρατούσα, ότι έλα μωρέ καλλιτέχνης είναι, τον αθωώνουμε. Όχι, καθόλου.